τα στεροειδή όπως το πρεντιζόν, πρεντιζολόν, καλκόρτ ή το τεφλαζακόρτ είναι γνωστά για τη μείωση της απώλειας της μυϊκής δύναμης και κινητικής λειτουργίας για την νόσο Ντουσέν. Ο στόχος της χρήσης στεροειδών είναι για να βοηθήσουν στη βάδιση για περισσότερο διάστημα τη διατήρηση της δύναμης των ανώτερων άκρων και της αναπνοής, αλλά και τη διατήρηση ίσια τάση της σπονδυλικής στήλης. Η χρήση στεροειδών θα πρέπει να ξεκινήσει νωρίς, όμως όχι πριν την ηλικία των 2 ετών. Τα στεροειδή μπορούν να λαμβάνονται με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, καθημερινά, εβδομαδιαία, με χρήση ανά 10 ημέρες και παύση για 10 ημέρες, υψηλή δόση κατά το Σαββατοκύριακο κλπ. Η καθημερινή λήψη έχει παρατηρηθεί πως είναι η πιο αποτελεσματική, όμως μπορεί να προκαλέσει περισσότερες παρενέργειες. Πριν την έναρξη των στεροειδών, ο παιδικός εμβολιασμός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και θα πρέπει να ελεγχθεί η ανοσία στην ανεμοβλογιά. Τα στεροειδή μπορεί να έχουν παρενέργειες οι οποίες πρέπει να παρακολουθούνται, όπως αλλαγή συμπεριφοράς, μειωμένη ανάπτυξη, αύξηση βάρους, καθυστέρηση εφηβείας, εξασθένηση των οστών, καταράκτης και αλλαγές στην αρτηριακή πίεση. Ο γιατρός που παρακολουθεί την ευρωμαϊκή σου πάθηση θα πρέπει να τις ελέγχει σε κάθε επίσκεψη. Είναι σημαντικό για εσένα να ακολουθείς μια υγιεινή διατροφή που περιέχει επαρκές ασβέστιο και βιταμίνη D. Η ξαφνική πάυση χορήγησης καθημερινών δόσεων στεροειδών μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Μπορεί ακόμα να αποτελέσει κίνδυνο για τη ζωή. Εάν πρέπει να κάνεις εμετό και παραλείψεις τη δόση στεροειδών σου για παραπάνω από 24 ώρες, κάλεσε τον γιατρό που παρακολουθεί την ευρωμαϊκή σου πάθηση ή πήγαινε στο νοσοκομείο. Σε κάθε ιατρική κατάσταση, ενημέρωσε το ιατρικό προσωπικό ότι λαμβάνεις στεροειδή.